Αρκετοί πολίτες της χώρας μας δεν γνωρίζουν ότι από τους διάφορους πολέμους του περασμένου αιώνα, κατά τους οποίους διεξήχθησαν μάχες σε διάφορα τμήματα της ελληνικής επικράτειας, υπάρχουν ακόμη εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου, είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, όπως είναι οι νάρκες ξηράς, τα βλήματα, οι μη εκραγέντες εκρηκτικοί μηχανισμοί, οι εκρηκτικές ύλες, οι νάρκες θαλάσσης, οι βόμβες αεροπορίας, οι χειροβομβίδες κλπ. Κατάλοιπα που αποτελούν απειλή για τη ζωή σου. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται κάποια από τα εν λόγω επικίνδυνα αντικείμενα. Αυτά μπορεί να έχουν διαφορετικό σχήμα, διάμετρο, μήκος, υλικό κατασκευής, χρώμα κορμού και επισημάνσεων. Συνήθως όμως βρίσκονται σκουριασμένα. Δεν έχει σημασία πως τυχόν τα ονομάζεις ή αν είναι σκουριασμένα. Έχει μεγάλη σημασία ότι παραμένουν επικίνδυνα όσα χρόνια και αν περάσουν. Γι' αυτό το λόγο, στην παραμικρή υπόνοια ένδειξη ανέβρεσης κάποιου εκρηκτικού κατάλοιπου πολέμου, εφάρμοσε τις πρωταρχικές ενέργειες. Αναγνώρισε, απομακρύνσου και ενημέρωσε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Πιο αναλυτικά. 1. Μην πλησιάσεις περαιτέρω. Μην το ακουμπήσεις. Μην το μετακινήσεις από τη θέση του. Επισήμανε πρόχειρα, αλλά με διάκριτο τρόπο την τοποθεσία αυτού από το σημείο που το αντιλήφθηκες. Όχι πιο κοντά. 2. Από το ίδιο σημείο, φωτογράφησε το ύποπτο έβριμα και την περιοχή, εφόσον έχεις πάνω σου συσκευή με δυνατότητα λήψης φωτογραφίας. Και μετά, απομακρύνσου, χρησιμοποιώντας το ίδιο δρομολόγιο κατ' ελάχιστο 380 μέτρα. 3. Ενημέρωσε τις αρχές μέσω δωρεάν κλήσης στο 112, επισυνάπτοντας και τις τυχόν φωτογραφίες με χρήση δωρεάν μηνύματος MMS. Να θυμάσαι πάντα τις εν λόγω πρωταρχικές ενέργειες στο πλαίσιο πρόληψης συναφών ατυχημάτων, γιατί η ζωή σου έχει μεγάλη αξία.